Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα είδος κόλλησης με την οποία και εγώ πρώτη φορά ασχολήθηκα, την ασημοκόλληση. Να σας πω την αλήθεια, είχα κάποιους φόβους και διστακτικότητα πριν ξεκινήσω, γιατί θεωρούσα ότι ανήκει καθαρά στο κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, στην κατασκευή κοσμημάτων δηλαδή κυρίως, και ως εκ τούτου ότι απαιτούσε εξειδικευμένα εργαλεία και γενικά ακριβό εξοπλισμό. Τη χρειάστηκα κάποιες φορές όταν ήθελα να ακολουθήσω κάποια λεπτά σύρματα ή ελάσματα από μπρούντζο, χαλκό, από γαλβανιζέ σύρμα κλπ. Ή και ανώμια κάποια από αυτά μεταξύ τους. Δεν ήθελα όμως η κόλληση να γίνει με απλό κολλητήρι και καλάι, γιατί ήθελα περισσότερη μηχανική αντοχή και αντοχή στη θερμοκρασία. Επίσης με την ηλεκτροκόλληση δεν μπορούσα να τα πιάσω γιατί τα έκοβε και τα τρυπούσε καθότι ήταν πολύ λεπτά. Τέλος με μια ηλεκτροπόντα που έχω φτιάξει δεν μου άρεσε το αισθητικό αποτέλεσμα. Έτσι βλέποντας κάποια άρθρα στο ίντερνετ και σχετικά βίντεο είπα να δοκιμάσω. Δεν είναι τελικά τόσο δύσκολο όσο φαίνεται και μπορεί να γίνει και με απλό εξοπλισμό, σε τεχνική βέβαια πάντα βάση, χωρίς να έχουμε το αισθητικό αποτέλεσμα ενός επαγγελματία χρυσοχό που έχει και την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπορούμε όμως να κολλήσουμε κάποια σύρματα, χαλκό με χαλκό, χαλκό με μπρούντζο, γαλβανιζέ σύρμα, επισκευές κάποιων κοσμημάτων, κάποιες κολλήσεις, μικρά βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκελετούς από μεταλλικούς από γυαλιά μυοπίας και τα λοιπά, τα οποία διαφορετικά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Ενημερωτικά αναφέρω, οι κολλήσεις στα μέταλλα είναι τριών ειδών. Το πρώτο είδος είναι η τύπου welding, όπως λέγεται, και χρησιμοποιείται σε σιδηρούχα συνήθως υλικά. Στα γρήγορα αναφέρω ότι εκεί τίκονται και τα υλικά προς συγκόλληση και το συγκολλητικό υλικό ταυτόχρονα, και με κάποια αντιοξειδωτικά υλικά που μπαίνουν εκείνη τη στιγμή στην κόλληση κολλάνε πάρα πολύ γερά τα μέταλλα. Τέτοιου είδους μηχανήματα είναι οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και οι οξυγονοκολλήσεις. Η δεύτερη κατηγορία είναι η τύπου brazing, όπου θερμαίνονται τα υλικά προς συγκόλληση σχεδόν να κοκκινήσουν και κατόπιν, αφού λιώσουμε το συγκολλητικό υλικό με θερμοκρασία, με φλόγα, το πλησιάζουμε στην κόλληση και με κάποιο αντιοξειδωτικό υλικό πάλι που βάζουμε στην κόλληση έλκουμε την κόλληση προς το σημείο που θέλουμε να πάει και ταυτόχρονα καθαρίζει η κόλληση και κρατάει αυτό το συγκολλητικό, το αντιοξειδωτικό υλικό, μάλλον τη θερμοκρασία. Αυτό είναι ο βόρακας συνήθως που χρησιμοποιούμε. Τέτοιες κολλήσεις χρησιμοποιούνται στην αργυροχρυσοχοΐα κατά κόρον και μπορούμε να κολλήσουμε χαλκούχα μέταλλα, ψευδάργυρο, κασίτερο, γαλβανιζέ σύρματα που έχουν επικάλυψη ψευδάργυρου, και κάποιοι λένε και ίνοξ, με το ίνοξ δεν το έχω δοκιμάσει. Τέτοιου είδους είναι οι μπρουντζοκολλήσεις και οι ασημοκολλήσεις. Και τέλος η τρίτη κατηγορία είναι η τύπου soldering, οι κολλήσεις που ξέρουμε με το κοινό κολλητήρι στα καλώδια, στα ηλεκτρονικά, όπου τα δύο προσυγκόλληση υλικά δεν συμμετέχουν τόσο στην κόλληση, απλά θερμαίνεται το συγκολλητικό υλικό που αποτελείται από κασίτερο και ψευδάργυρο συνήθως, μόλιβδο έχει λίγο και λίγο ασίμι, άργυρο δηλαδή, όπου τίκεται αυτό και με ένα καθαριστικό πάλι υλικό, μια πάστα που έχουμε τη σολτερίνη, το πλησιάζουμε και ενώνονται τα υλικά χωρίς να θερμαίνονται. Και είναι χρήσιμη εκεί όπου έχουμε πλαστικά, σε καλώδια κτλ. Που δεν μπορούμε να βάλουμε φλόγα. Εδώ θα μιλήσουμε, είπαμε, για την ασημοκόλληση, όπου μπορούμε να κολλήσουμε υλικά τύπου αυτό εδώ, όπως χαλκό. Αυτός είναι χαλκός 4 με 4,5 χιλιοστά. Μπορούμε να κολλήσουμε κάποιο σπασμένο κόσμημα. Βλέπετε εδώ είναι η κόλληση. Εντάξει, σαν προτάρης δεν μπόρεσα να την κάνω και πολύ καλή. Θέλει περισσότερο γυάλισμα και τρίψιμο. Είναι όμως πολύ ανθεκτική. Επίσης μπορούμε να κολλήσουμε μπρούντζινα κομμάτια μεταξύ τους.
Μπορούμε επίσης να κολλήσουμε γαλβανιζέ σύρμα, ένα κομμάτι με το άλλο, και μάλιστα μπορούμε και γαλβανιζέ με χαλκό. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ένα κομμάτι γαλβανιζέ σύρμα με ένα κομμάτι χαλκό από καλώδιο. Εννοείται βέβαια μπορούμε χαλκό με χαλκό, τύπου αυτό είναι πολύ γερές κολλήσεις, βλέπετε το λυγίζεις έτσι και δεν σπάει, δεν ξεκολλάει η κόλληση. Θα σας δείξω επίσης και κάποιες φωτογραφίες από κατασκευές από επαγγελματίες για να δείτε πού χρησιμοποιείται και στην πράξη. Και κατόπιν θα δοκιμάσουμε να κάνουμε ασημοκόλληση με τα διάφορα αυτά υλικά που σας έδειξα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην ασημοκόλληση είναι κάποιο φλόγιστρο και ένα απλό προπάνιο από χρώματα σιδηρικά, κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Ακόμη καλύτερα αυτά που έχουν οι υδραυλικοί με τις κίτρινες μπουκάλες που κολλάνε τις χαλκοσωλήνες. Και επίσης μπορούμε να έχουμε και μια μπουκάλα προπανίου όπως αυτή στα πετρογκά στα σπίτια, που να συνδέσουμε το κατάλληλο μπεκ, που είναι είτε για λιώσιμο μετάλλων είτε για ασυγκόλληση, ρωτώντας ειδικά μαγαζιά μπορούμε να βρούμε ό,τι θέλουμε. Πριν κάνουμε οτιδήποτε καθαρίζουμε καλά τις επιφάνειες και βάζουμε αυτό το υλικό, το οποίο είναι ο βόρακας. Αυτό εδώ άμα το δείτε είναι σκόνη. Αυτή τη σκόνη την κάνουμε σαν κρέμα με λίγο νερό και με ένα πινελάκι λεπτό ζωγραφικής αλήφουμε τα δύο υλικά στο σημείο που θέλουμε να κολλήσουν. Ο βόρακας έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μάλιστα σχηματίζει ένα μικρό φιλμ γύρω από την επιφάνεια συγκόλλησης που κρατάει τη θερμοκρασία και δεν την αφήνει να φύγει. Κάτι σαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτά όλα γίνονται σε μια βάση επάνω, η οποία είναι πυρότουβλο κανονικά. Εγώ πήρα κάποια απλά παλιά τούβλα, τα οποία τα ίσκιωσα λιγάκι επάνω. Και εκεί επάνω γίνεται η δουλειά. Το τούβλο θερμαίνεται και αυτό και κρατάει τη θερμοκρασία, αλλά δεν γίνεται τόσο γρήγορη απαγωγή της θερμοκρασίας από ότι να το ακουμπήσουμε σε μια μεταλλική επιφάνεια το υλικό που θέλουμε να κολλήσουμε. Επίσης χρησιμοποιείται ένα διάλειμμα οξέως, το οποίο λέγεται άσπριση. Εδώ έκανα πρόχειρα από κάποιο οξύ από μπαταρίες που είχα. Η περιεκτικότητα κανονική είναι 10%, όπου μόλις τελειώσουμε την κόλληση το βουτάμε εκεί μέσα για να καθαριστεί και κατόπιν το σβήνουμε σε νερό για να το επεξεργαστούμε. Για πάμε τώρα να δούμε πώς κάνουμε την ασημοκόλληση. Η ασημοκόλληση κυκλοφορεί στα μαγαζιά με χρώματα σιδηρικά ή σε ειδικά μαγαζιά, σε αυτές εδώ τις ράβδους, είναι γύρω στο μισό μέτρο. Η κόλληση αυτή έχει χαλκό, κασίτερο και περισσότερο άργυρο. Από ό,τι λένε είναι περίπου 65% άργυρος, ασήμι δηλαδή, 20% χαλκός και 15% ψευδάργυρος. Από αυτά ο ψευδάργυρος έχει το πιο χαμηλό σημείο τήξης. Αυτός είναι ο βόρακας που είπαμε. Χρησιμοποιούμε ένα πινελάκι που θα λείψουμε το βόρακα. Και αυτό σαν σουβλί που κάνουμε, με ένα μονωτικό υλικό να το πιάνουμε και ένα μεταλλικό έλασμα στην άκρη, όπου εφόσον κόψουμε μικρά κομματάκια, βλέπετε εδώ πάνω στο τούβλο την ασημοκόλληση, τελειώνουμε με ένα καμινέτο και μόλις πάει να στερεοποιηθεί την τσιμπάμε με το σουβλί, την κρατάει πάνω του το σουβλί και κατόπιν αφού θερμάνουμε πολύ καλά τις επιφάνειες να κοκκινήσουν, αφήνουμε από πάνω την κόλληση να πέσει εφόσον τη θερμαίνουμε ταυτόχρονα με το καμινέτο και αυτή απλώνεται μοναχή της. Για να το δούμε τώρα στην πράξη. Θα δοκιμάσουμε τώρα να κολλήσουμε χαλκό με χαλκό εδώ. Εδώ σύρμα γαλβανιζέ χοντρό σχετικά με χαλκό. Πιο πέρα θα κολλήσουμε δύο κομμάτια μπρούντζο. Και εδώ είναι σύρμα γαλβανιζέ με γαλβανιζέ.
Το πρώτο που κάνουμε, παίρνουμε το πινέλο, το βουτάμε εδώ στο βόρακα που τον έχουμε κάνει σαν πάστα και αλείφουμε τις επιφάνειες στο σημείο που θέλουμε να κολλήσουν. Εδώ και εδώ. Και τις τοποθετούμε στη θέση που είναι να κολληθούν. Κατόπιν θα λείψω και όλες τις άλλες. Αφού έχουμε προετοιμάσει τις επιφάνειες που είναι για συγκόλληση, αλήφοντας με βόρακα το σημείο κόλλησης, ξεκινάμε ετοιμάζοντας πρώτα την κόλληση. Έχω κόψει εδώ μικρά κομματάκια από την ασημοκόλληση με μία πένσα. Ξεκινάμε και θερμαίνουμε. Μόλις ζεσταθεί και αρχίσει λιώνει, θα το τσιμπήσουμε με αυτό το σουβλί, ας πούμε, και μόλις αρχίσει να πίζει θα στερεοποιηθεί πάνω στη μύτη του. Το βλέπετε, αρχίζει λιώνει. Έχει μείνει πάνω στο σουβλί τώρα. Πάμε τώρα να θερμάνουμε το πρώτο έλασμα με το χαλκό. Θα το θερμάνουμε αρκετά μέχρι να κοκκινήσει. Βλέπετε, αρχίζει λιώνει σιγά σιγά και ο βόρακας παίρνει ένα άλλο χρώμα και κάνει κάτι σαν φιλμ πάνω. Ο χαλκός άρχισε κοκκινίζει. Όπως είναι κόκκινος, θα πλησιάσω τώρα την κόλληση και ταυτόχρονα θα τη θερμάνω και θα την αφήσω να πέσει. Μου έπεσε λίγο στραβά, θα βάλω ένα άλλο κομματάκι. Φέρνω ένα άλλο κομματάκι, θερμαίνω πάλι το χαλκό. Και πλησιάζω την κόλληση. Βλέπετε, η κόλληση έχει πέσει και έχει καλύψει τα δύο κομμάτια. Δοκιμάζω τώρα με ένα άλλο κομμάτι κόλληση το διπλανό. Το διπλανό είναι χαλκός. Είναι χαλκός και γαλβανιζέ σύρμα, θα το ζεστάνω λίγο παραπάνω. Το σύρμα λιώνει σε μεγαλύτερη, ζεσταίνεται μάλλον σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Ο χαλκός θα κοκκινήσει πιο γρήγορα, οπότε θερμαίνω πιο πολύ από τη μεριά του σύρματος στην αρχή. Βλέπετε, ο βόρακας αρχίζει και λιώνει, αλλάζει χρώμα. Αρχίζουν τα υλικά σιγά σιγά κοκκινίζουν. Και πλησιάζω τώρα από πάνω την κόλληση σιγά σιγά και τη ζεσταίνω ταυτόχρονα. Βλέπετε, έχει καλύψει την επιφάνεια. Για να δοκιμάσουμε τώρα στο μπρούντζο.
ζεσταίνουμε τα δύο κομμάτια πάλι. Από ό,τι βλέπω είναι έτοιμα, πλησιάζουμε την κόλληση. Μπορείτε να δείτε κι εσείς. Και τώρα θα δοκιμάσουμε και το τελευταίο, γαλβανιζέ με γαλβανιζέ. Στο γαλβανιζέ, παιδιά, μια λεπτομέρεια, μην το ξύσετε. Γιατί όλη τη δουλειά την κάνει ο ψευδάργυρος που είναι επικαλυμμένο το γαλβανιζέ και έχει καλύτερη πρόσφυση με την κόλληση. Αν το ξύσουμε, γίνεται σαν μπαλάκια μπαλάκια η κόλληση, όπως ο υδράργυρος, και η κόλληση δεν πετυχαίνει. Για να δούμε και εδώ. Εδώ τώρα θέλει λίγο παραπάνω ζέσταμα. Αρχίζει η λιώνει ο βόρακας, αλλάζει χρώμα. Να κοκκινήσουν καλά τα σύρματα για να έχουμε πρόσφυση καλή. Είναι λίγο δυσκολότερα από το χαλκό, αλλά στο τέλος θα πετύχει. Πρέπει και τα δύο να είναι όμορφα κόκκινα, γιατί αλλιώς η κόλληση θα πάει προς το θερμότερο μόνο. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Μπορείτε να το δείτε. Και τα άλλα επίσης, ο μπρούντζος με μπρούντζο, μπρούντζος με χαλκό. Και χαλκός με χαλκό. Νομίζω στον μπρούντζο με χαλκό είχα πει κάτι άλλο πριν, αλλά δεν έχει σημασία, έτσι. Είναι παρεμφερή μέταλλα όλα που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές και χρησιμοποιούνται βέβαια και στην αργύρο χρυσοχοΐα. Κατόπιν τα παίρνουμε και τα βουτάμε στην άσπρηση. Για να δούμε και τι κάναμε. Εδώ έχουμε χαλκό με χαλκό. Βλέπετε, λιγάνε και δεν σπάνε. Εδώ έχουμε το μπρούντζο. Και αυτός εδώ λιγίζει, το βλέπετε, και δεν σπάζει. Εδώ έχουμε το σύρμα με το γαλβανιζέ, χαλκό δηλαδή με γαλβανιζέ. Και εδώ έχουμε γαλβανιζέ με γαλβανιζέ, όπου όλη τη δουλειά την κάνει ο ψευδάργυρος. Μπορείτε να δείτε, η κόλληση απλώθηκε ομοιόμορφα. Το βλέπετε και αυτό είναι πολύ ανθεκτικό. Αφού κάνουμε την κόλληση, παιδιά, μετά όρεξη να έχουμε και υπομονή, με γυαλόχαρτο λίγο χοντρό στην αρχή, μετά πιο ψηλό και στο τέλος με στυλβωτική αλυφή τύπου μπράσο. Θα πάμε από το αποτέλεσμα αυτό που είχαμε, αυτό εδώ, θα πάμε σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι χαλκός κολλημένος χοντρός από προηγούμενη φορά, σε κάτι τέτοιο περίπου για το μπρούντζο, ή αν είναι κάποιο κόσμημα, ύστερα από πολύ τρίψιμο θα πάμε σε αυτή την κατάσταση. Η κόλληση είναι εδώ σε αυτό το σημείο, έτσι. Από εκεί και πέρα θέλει στυλβωτικές αλυφές, θέλει τροχό όπου, για να μην κουραζόμαστε, το βάζουμε πάνω στο τρυπάνι και τρίβουμε με ειδική μάλινη βούρτσα και αλυφή, και διάφορα άλλα αξεσουάρ τα οποία τα βρίσκουμε στο εμπόριο.
Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία σε λεπτομέρειες. Σκοπός ήταν να δείξω την κόλληση για να καταλάβετε ότι δεν είναι κάτι το δύσκολο και το ακατόρθωτο, ούτε απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία, ούτε ακριβό εξοπλισμό. Δοκιμάστε το, θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματα. Και εγώ δεν το περίμενα ότι κολλάει τόσο εύκολα. Πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.